αναχτισμένη και φανερά θυμωμένη σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή κυβέρνηση που κάθε μέρα τους μειώνει τη σύνταξή με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν ούτε τα βασικά για την επιβίωσή τους. Φαίνεται αυτό γενικά από την αγορά. Δεν ψωνίζει ο κόσμος, όχι μόνο τα... κοιτάει μόνο τα απαραίτητα. Φαίνεται από την κίνηση. Αν ρωτήσει τα μαγαζιά, μια βόλτα κάνουν. Τίποτε άλλο. Άρα δηλαδή οι συνταξιούχοι είναι αυτοί που στηρίζουν την αγορά. Περισσότερο αυτοί και οι υπάλληλοι. Ότι δηλαδή είναι πιο εύκολο στη φορολόγηση. Και ελεύθεροι επαγγελματίες. Τους την άξαν, δεν υπάρχει τίποτα. Φορολόγηση, εύκα, βάση του εισοδήματος. Και να δούμε και τι καινούριο θα βγάλουν. Εσείς. Το ότι είπε η αδελφή μου, με κάλυψε απόλυτα. Τι άλλο να πω, δεν βλέπετε την κατάσταση. Για τους συνταξιούχους, πείτε μας, δύο λόγια. Τα χειρότερα. Βιώνουν τα χειρότερα. Τα χειρότερα βιώνουν, τι να πω. Σας έχουν κόψει. Τα πάντα. Και από φορολογία και από έμφυα. Ήταν το έμφυα που δεν θα. Που θα... Δεν θα μας πληρώνανε, δεν θα το πληρώναμε. Το πληρώνουμε στο διπλάσιο το έμφυα αυτή τη στιγμή. Και τη φορολογία μου την έχουν αυξήσει κατά κόρον. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για τις συντάξεις. Για τις συντάξεις μου την έχουν πιτσοκόψει. Τι να πω παραπάνω. Πόσα έπαιρνες. Άσε πόσα έπαιρνα, πόσα παίρνω. Πόσα παίρνεις. 900. Τα βγάζεις πέρα. Εμένα μου λέει, έχω και 5 γόνια, είναι άνεργα. Δύσκολα. Δύσκολα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολα ερχόμαστε. Και η οικογένειά μου και εγώ. Καστραβά κανάποδα. Τι να περάσουμε με τέτοια που μας έχουν κάνει. Σας έχουν κόψει. Πολλά. Δουλεύω από 16 χρόνια και μου έχουν κόψει τελείως το ΕΚΑΣ, δεν το συζητώ. Παίρνω 560. Τι να σου κάνω 560. Με υποχρεώσεις, με σπίτι, με παιδιά, με 7. Ο άντρας μου είναι άνεργος. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Τι να σας πω. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου. Για τους υπολείπους δεν ξέρω. Εγώ, δόξα τω Θεώ, τα καταφέρνω. Σας έχουν κόψει. Δεν ξέρω. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τι να σου πω. Φτάνει 9 ο μήνας και έχουμε τελειώσει. Μου βασταρίζουν τα παιδιά μας. Τι άλλο να πω. Σου έχουν κόψει τη σύνταξη. Βέβαια. Δεν υπάρχει συνταξιούχος που να μην έχει περικοπή. Και πληρώνουμε και έμφυα και πληρώνουμε και φόρους. Και αν δεν τα δώσει ο λογιστής έγκαιρα, πληρώνουμε και 100 ευρώ πρόστιμο. Χωρίς να έχει αξία η φορολογική δήλωση. Τα πλήρωσα πέρυσι. Δεν βγαίνει δηλαδή. Τι να βγει. Τίποτα. Εις βάρος των παιδιών μας είμαστε. Ευτυχώς που έχουμε καλά παιδιά και μας προσέχουν. Είναι απέσιοι. Τι άλλο να πω. Σας έχουν κόψει. Μα μου έχουν κόψει οπωσδήποτε. Πάρα πολύ. Τη βγάζεις την περνάς. Δεν θέλω. Με χίλια ζόρια και βοηθάει και τα παιδιά μου δηλαδή. Αντί να βοηθάνε τα παιδιά τους γέρους, βοηθάνε οι γέροι τα παιδιά τώρα. Εγώ να σου πω δεν παίρνω σύνταξη γιατί είμαι από την Αυστραλία. Γενικότερα. Αλλά βλέπω τα πράγματα εδώ πέρα έχουν γίνει χάλια. Κόβουνε. Μία σύνταξη δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Αφού κόβουνε τις συντάξεις όσο μπορούμε, υπομονή. Εσείς σας έχουν κόψει. Μάλιστα. Μου κόψανε και εμένα. Όλοι, όχι μόνο σε μένα. Γιατί δεν είμαι από εδώ. Κάνω διακοπές γι' αυτό. Τι να μου κόψουν. 90 σέντα παίρνω εγώ και θα μου κόψουν. Και 250 η γυναίκα. Λοιπόν, τι να μου κόψουν. Σύνταξη παίρνεις. Παίρνω. Στην έχουν κόψει. Ναι, με έχουν κόψει 100 ευρώ. Γιατί. Ξέρω εγώ. Ποια είναι η άποψή σου. Η άποψή μου είναι ότι παντού κόβουνε. Εσείς παίρνετε σύνταξη. Όχι. Έχουν μειώσει πάρα πολλές φορές τις συντάξεις. Ναι. Ποια άποψή σας. Στη χώρα των θαυμάτων ζούμε, οπότε ούτε σχόλιο. Δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσω. Τι να σχολιάσω. Από τα 550 πήγαμε στα 530. Λίγα μας κόψαν γιατί είχαμε λίγη σύνταξη. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση με τις συντάξεις. Χάλια. Χάλια. Τι περιμένουμε. Και εσείς οι νέοι θα κάνετε υπομονή. Μπορεί να ζήσει ο συνταξιούχος με αυτά τα λεφτά. Συντάξει, όχι. Αν δεν έχεις βοηθεί από τα παιδιά σου, όχι. Εγώ είμαι στους γιατρούς τώρα 2 μέρες, 3, πληρώνει η κόρη μου. Έχει κατέβει τόσο που δεν νομίζω πως υπάρχει πάτος. Σας έχουν κόψει. Πάρα πολλά. 45%. Τη βγάζουν οι συνταξιούχοι γενικότερα. Πού να τη βγάλουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι να βγάλουν. Όλο τα μαζεύουμε, όλο τα στριμώχνουμε, όλο τα...
Τίποτα. Ολοκληρωμένοι είμαστε. Δυστυχώς. Τρέμα. Τα ίδια πράγματα, φίλε. Πες το. Τι να πω, τα ίδια πράγματα. Μας έχουν κόψει 48% μου έχουν κόψει. Δεν μπορώ να πληρώσω λογαριασμούς, δεν μπορώ να πληρώσω τίποτα. Όχι με τίποτα. Κανένας. Κανένας. Πεινά. Ας τα λέμε. Κάνουμε το, δεν ψωνίζουμε ρούχα, δεν ψωνίζουμε τίποτα για να μπορέσουμε να φάμε λίγο φαΐ.